καλημερίζω τον καθηγητή χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διεθνούς στο Πάντιο, τον κύριο Μελά. Καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Επειδή, κύριε Μελά, για σας μάλλον είναι επιπλέον αυτή η τραγωδία του πολέμου μια επιπλέον επιβαρημένη κατάσταση, σε μια κατάσταση που ήδη τη σκιαγραφούσατε με έναν τρόπο από τον Ιανουάριο, αλλά εδώ επιταχύνθηκε. Θέλω να σας θέσω ένα τεχνικό ερώτημα αρχικώς. Εχθές οι αγορές κάναν πάρτι ανόδου, τα χρηματιστήρια. Αυτό προοικονομεί τέλος αυτής της τραγωδίας ή είναι συγκυριακό? Κοιτάξτε, οι αγορές, αυτές που ονομάζουμε μάλλον οι χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, εντός εισαγωγικών το ευαίσθητες, σε οποιοδήποτε μήνυμα, φήμη υπάρχει, διαχέεται από κάπου και για λόγους ιδίου συμφέροντος αντιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η άνοδος είναι περισσότερο συγκυριακή και πιθανότατα να συνδέεται, δεν είμαι στο μυαλό των αγορών, αλλά πιθανότατα να συνδέεται με την εντύπωση ότι αυτή τη βδομάδα κάτι θα γίνει στο Ουκρανικό. Δηλαδή με τις συνομιλίες, με το άνοιγμα των δρόμων ασφάλειας και όλα αυτά τα πράγματα, κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Άρα είναι η ερμηνεία που μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά δεν πρέπει να την πάρουμε σοβαρά υπόψη μας για τις εξελίξεις αυτικά των χρηματοπιστωτικές αγορές. Άρα λέτε ότι είναι περισσότερο ένα ψυχολογικό σκάμα, ναι, και τίποτα. Ναι, ναι, κάπου πιάνονται ο καθένας και προσπαθεί να, για το ίδιο συμφέροντος να κινηθεί. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μελά, καταρχάς στο μεγάλο κάδρο έχουν πυροδοτηθεί τα πάντα. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι η μεταφορική αλυσίδα, είναι η διατροφική αλυσίδα, το επισητιστικό, είναι οι σπάνιες γιές, είναι τα πάντα. Πώς πυροδοτούνται, ποιοι είναι οι πρώτοι μεγάλοι χαμένοι, πόσο επηρεάζουν οι κυρώσεις τη Ρωσία, τι σημαίνει, όπως λένε οι διεθνείς οίκοι αξιολόγηση, χρεοκοπία της Ρωσίας? Λοιπόν, καταρχάς να αρχίσουμε από το τεχνικό θέμα, το τελευταίο το οποίο θίξατε. Πράγματι η Fitch χτες ανήγγειλε ότι υπάρχει πιθανότητα για αθέτηση πληρωμών. Τα κράτη δεν πτωχεύουν, το έχουμε μάθει από την περίπτωση δικιά μας. Επομένως αθετούν τις πληρωμές τους. Δεν είναι μαγαζί, επιχείρηση η οποία κατεβάλλει τα ρολά, απολύει τους υπαλλήλους και κλείνουν. Τα κράτη έχουν αθέτηση πληρωμών διότι δεν δύναται να πληρώσουν. Όπως αυτή τη στιγμή το πάγωμα το οποίο έκανε στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κεντρικής Τράπεζας, πρωτοφανές και νομίζω πρωτοφανές τα χρονικά, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση τέτοια, δημιουργεί μια νέα κατάσταση, την οποία αν θέλετε θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά, αλλά είναι πολύ κρίσιμο. Δεν δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της έναντι των ξένων πιστωτών. Οι οποίοι ξένοι πιστωτές είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν τα κρατικά της ομόλογα, περίπου 40 δισεκατομμύρια, μισά-μισά ευρώ και δολάρια, και περίπου, όπως σας έλεγα την προηγούμενη φορά, στα εταιρικά ομόλογα που είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε να δούμε όταν θα λήξουν η ημερομηνία που πρέπει να πληρωθούν είτε τα τοκομερίδια είτε τα κεφάλαια, και συγκεκριμένα σας λέω ότι στις 16 Μαρτίου θα πρέπει να πληρωθούν 107 εκατομμύρια δολάρια το κρατικό χρέος και το τέλος του μήνα άλλα 350 εκατομμύρια δολάρια σε τόκους. Επομένως θα δούμε σε αυτές τις ημερομηνίες εάν η Ρωσία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Μα είναι τα περίφημα κουπόνια που τα είχαμε μάθει και από εμάς. Ακριβώς, τα τοκομερίδια τα κουπόνια. Ναι. Λοιπόν, οι τόκοι δηλαδή. Ρε, τι θυμηθήκαμε τώρα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι τις 5 Μαρτίου έβγαλε ένα διάταγμα ο Πούτιν, στο οποίο αναφέρει ότι επειδή μας έχουν παγώσει τα χρήματα και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, επί της ουσίας μας έχουν κηρύξει και τον οικονομικό πόλεμο, εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας πληρώνοντας τους δανειστές μας για τις υποχρεώσεις μας σε ρωσικά ρούβλια.
τα οποία είναι εντόνως υποτιμημένα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα δολάριο 140 ρούβλια. Άρα εδώ είναι μάλλον βέβαιον ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να πληρώσει σε ξένο νόμισμα, αλλά θα πληρώσει, αν πληρώσει, σε ρούβλια. Αυτό για του, τεχνικά για τους οίκους, τους κρηματοπιστωτικούς, και σημαίνει ότι η Ρωσία θα οδηγηθεί σε αθέτηση πληρωμών. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι σε 7 Μαρτίου η Gazprom είχε μια υποχρέωση 1,3 δις δολάρια, τα οποία τα πλήρωσε σε ξένο νόμισμα. Σε δολάρια. Αλλά φαίνεται ότι δεν είχε ακόμα εγκριθεί, ας πούμε, το διάταγμα του Πούτιν. Αυτό είναι το θέμα όσον αφορά με την... Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία, όπως λέει ο Πούτιν, επειδή μας έχουν παγώσει τα χρήματα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε και θα πληρώσουμε σε ντόπιο νόμισμα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Διάβαζα εδώ μία μελέτη, εκτίμηση του Προέδρου του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, του κυρίου Φράτσερ, ο οποίος λέει ότι από αυτή την ιστορία των κυρώσεων για τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία ναι μεν κινδυνεύει να βρεθεί σε αδυναμία εξυπηρέτησης, αλλά επειδή το ρωσικό κράτος έχει πολύ μικρό εξωτερικό χρέος, με την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Ρωσία πέτυχε μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα, μείωσε το χρέος, και εδώ έχουν παίξει πολύ, λέει, σε αυτή την ιστορία, οι γερμανικές τράπεζες, οι οποίες βεβαίως θα έχουν συνέπειες, αλλά το ξέραν όταν ποντάριζαν εκεί. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Το χρέος, το δημόσιο χρέος, ο λόγος δημοσίου χρέος της Ρωσίας είναι περίπου 17%, 16-17%. Δηλαδή είναι περίπου, όπως σας είπα, 40 δισεκατομμύρια δολάρια. 40 δισεκατομμύρια σε ομολόγα, κάπου εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι μικρό ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό. Όμως έχει ένα μεγάλο εταιρικό χρέος που είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια. Σαφέστατα έχει δίκιο ο Γερμανός αναλυτής ότι τα πράγματα έχουν ως εξής. Έχουν έτσι. Δηλαδή, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε όλο αυτό το διάστημα, ποιον ευνόησε? Δεν ευνόησε τους Ρώσους. Άρα δηλαδή εκεί που πουλάγανε, ας πούμε, το φυσικό αέριο, ξέρω εγώ, 60, τώρα το πουλάνε 120. Άρα σε αυτό το μεσοδιάστημα πράγματι συσσόρευσαν χρήματα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι αυτά τα συσσωρευμένα χρήματα που, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε μεγάλο μέρος, διότι έχουν παγώσει από την απόφαση του Biden. Σωστό. Πρέπει να εξηγήσω ένα πράγμα, αν έχω το χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως τον έχετε. Όταν έχουμε συναλλαγματικά διαθέσιμα σε μια τράπεζα σε δολάρια, όπου και να τα καταθέσουμε, όπου σε οποιαδήποτε τράπεζα, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης, όπου θέλετε, καταλήγουν πάντοτε στις αμερικάνικες τράπεζες, δηλαδή στη χώρα που έχει ως νόμισμα το δολάριο. Πάντοτε καταλήγουν εκεί. Επομένως, να μην έχουμε απορία πώς μπορεί ο Biden και παγώνει τα διαθέσιμα που βρίσκονται σε δολάρια και σε διάφορες τράπεζες. Τώρα δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, πάρτε το δεδομένο αυτό που σας λέω. Ναι, είναι, ναι, είναι όμως πολύ... Είναι απλό. Διότι μόνο οι τράπεζες αυτές έχουν, οι αμερικάνικες τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να δίνουν ένα επιτόκιο και να συνεργάζονται με τις υπόλοιπες τράπεζες. Αυτή είναι και η ισχύ, νομίζω, του δολαρίου παγκοσμίως. Αυτή λοιπόν είναι και η ισχύ του δολαρίου, και μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα σε αυτό που σας είπα. Αυτό όμως, το πρωτοφανές γεγονός του παγώματος των διαθεσίμων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο φόβο και σε μια σειρά άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Κίνα, mm-hmm. η οποία έχει 3,33 σε δολάρια καταθέσεις, σε συναγματικά αποθέματα, η Ιαπωνία 1,50, η Ινδία, το Πακιστάν, μια σειρά χώρες οι οποίες σε αυτή τη φάση, καλός ή κακός, ανεξαρτήτως αξιολογικής κρίσεως, φαίνεται να αμφισβητούν εμέσως ή αμέσως την ηγεμονία του δολαρίου, των Ηνωμένων Πολιτειών καταρχάς, και κατά συνέπεια του δολαρίου, έχω την αίσθηση ότι, γι' αυτό είπα ότι είναι κρίσιμο σημείο, ότι σηματοδοτεί μια επιτάχυση των διαδικασιών στο βαθμό που είναι δυνατόν, απεξάρτησης από το δολάριο και δημιουργίας ενός εναλλακτικού πόλου
το οποίο δυστυχώς για όλους αυτές τις χώρες θα είναι το one, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτό βέβαια είναι ακόμα μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή η απόφαση του Πρόεδρου Biden έχει φοβήσει όλες αυτές τις χώρες, και τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν και την Ινδία και την Κίνα, ακόμα και την Ιαπωνία που έχει 1,13, γιατί παρότι η Ιαπωνία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, κανένας δεν ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές της απαιτήσεις στην πορεία της ιστορίας. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι αυτή η πράξη του Biden επί της ουσίας θέτει, πώς να το πούμε, και μια μικρή βόμβα, μια μικρή χειροβοβίδα στα θεμέλια του δολαρίου ως παγκόσμιου νομίσματος, επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες που δεν είναι εύκολες, αλλά θα το κάνει, γίνεται. Μάλιστα. Σιγά σιγά. Πάμε τώρα στα άλλα παιδιά. Πάμε στην ενέργεια, πάμε στις σπάνιες γέες αρχικώς, διότι χθες είδαμε... Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό. Απόφαση χτεσινή του Προέδρου Πούτιν, την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο... Ούτε ποιος είναι, δεν θυμόμαστε. Ο Μισούστιν. Λοιπόν, ότι απαγορεύεται η εξαγωγή και πρώτων υλών προς τις χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η δικιά μας χώρα και όλες οι χώρες που έχουν επιβάλει, που έχουν συμφωνήσει στις κυρώσεις. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα προηγούμενο, δηλαδή τιτάνιο κυρίως, το ζαφύρι, τα οποία είναι υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή και των αυτοκινήτων και της ιατρικής, ιατρικής βιομηχανίας και της αεροναυτικής και στα smartphone κτλ. Κτλ. Επομένως, περνάει σε μία αντεπίθεση αυτή τη στιγμή η Ρωσία και κλείνει την εξαγωγή σε αυτές τις πρώτες ύλες. Μα εμείς είδαμε το νικέλιο χθες, κύριε Μελά. Ορίστε. Εμείς είδαμε χθες το νικέλιο. Το λέω γιατί είναι σε συζήτηση Λάρκο που θα μπορούσε. Γι' αυτό. Σταματάει όλες αυτές τις εξαγωγές. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, όλες οι επιχειρήσεις που κατέχουν πάνω από 25% του κεφαλαίου, και λέμε για μεγάλες επιχειρήσεις, το McDonald's, ο Real, Estelotair, όλες αυτές που αποχώρησαν ή ανέστελαν προσωρινά, τους κάλεσε εντός 3 μηνών να ξαναρχίσουν τις διαδικασίες λειτουργίας τους, αλλιώς θα εθνικοποιηθούν και θα αποζημιωθούν με ρούβλια. Δηλαδή προχωράει σε μια διαδικασία εθνικοποίησης όλων των επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει και τις θέσεις εργασίας και να αποφύγει αντιδράσεις της κοινωνίας. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, από την ενέργεια το έχουμε καταλάβει όλοι, η Ευρώπη είναι για προς ώρας ο μεγάλος χαμένος με τα μοντέλα και τις πολιτικές που είχε προεπιλέξει, εδώ τώρα βρέθηκε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Απ' τη μια είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό, από την άλλη είναι οι τιμές του LNG και οι τιμές του πετρελαίου. Χαμένη δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και διορθώστε με, είναι η Ευρώπη, δεν βλέπω να είναι χαμένη ούτε οι Ρώσοι για την ώρα σε αυτό το πεδίο, ούτε οι Αμερικανοί. Κερδισμένοι είναι με τις τιμές. Και οι αραβικές χώρες που δεν ρίχνουν, δεν αυξάνουν την παραγωγή να πέσει η τιμή. Και αυτές κερδισμένες είναι, για να τα λέμε όλα έτσι. Και συμφωνούν απολύτως με την πολιτική Πούτιν και η Σαουδική και όλες οι χώρες, του κόλπου. Μάλιστα, φαίνεται ότι σε δηλώσεις του ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ήταν και πάρα πολύ σκληρός με τον Biden, με τους Αμερικάνους. Επομένως, αυτοί οι οποίοι είναι χαμένοι, αυτές που είναι χαμένες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές, οι οποίες πραγματικά θα υποστούν το κόστος της ενέργειας και παρατηρώ, έτσι με θλίψη, παρότι είναι γνωστές οι απόψεις μου, μια προσπάθεια να πείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι είμαστε έτοιμοι να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα μέχρι το τέλος του 2022. Και αν προσέξετε όμως τις προτάσεις που προσπαθούν να βρουν, είναι αδύνατο να υποκατασταθεί το φυσικό αέριο το 2022 και το 2023 στην Ευρώπη. Επομένως αυτός που θα πληρώσει είναι, ας πούμε,
Το κόστος είναι βέβαια η ευρωπαϊκή λαοί με μια αυξημένη τιμή ενέργειας και με μια γενικότερη αβεβαιότητα η οποία δημιουργείται, που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη και η οποία μέρα με τη μέρα οξύνεται αντί να μειώνεται, αντί να αμβλύνεται. Αυτά με την ενέργεια. Η κρίση όμως περνάει και στα επιστημιστικά. Είναι τα σιτηρά και όχι μόνο τα σιτηρά, που είναι μεγάλο θέμα. Και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Η κατάληξη είναι στους φούρνους αυτή τη στιγμή. Κύριε Μελά, στα αλεύρια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σαφέστατα έχετε απόλυτα δίκιο. Στο σιτάρι, στα δημητριακά, σε μια σειρά άλλα προϊόντα. Και στην Ελλάδα το βλέπουμε και στην Ευρώπη θα το δούμε. Αλλά επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν τα μέσα, δηλαδή μπορεί να συνεχίσουν μια επεκτατική πολιτική, μπορεί να συνεχίσουν αυτή τη δημοσιονομική επεκτατική επίσης πολιτική, να πάρουν ορισμένα μέτρα όπως παραδείγματος χάρη οι δαπάνες να μην περάσουν στο χρέος. Έχουν τρόπους να τα αντιμετωπίσουν. Για σκεφτείτε όμως τι θα γίνει σε μια σειρά χώρες του τρίτου λεγόμενου κόσμου που θα αυξηθεί η τιμή του σιτηρού και του ψωμιού. Μην ξεχνάτε ότι η Αραβική Άνοιξη και οι αντιδράσεις ξεκίνησε ακριβώς αυτό το θέμα. Από το καρβέλι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Καρβέλι, έτσι, ναι. Ναι. Επομένως, δεν είναι μόνο θέμα της Ευρώπης. Είναι και θέμα γενικότερα τι θα γίνει στον κόσμο όσον αφορά την αύξηση των τιμών των σιτηρών. Άρα, σας ρωτώ και έρχομαι και στην πατρίδα μας. Πώς μπορείς να πορευτείς με επιδοματικές πολιτικές στην ενέργεια από εδώ και από εκεί? Εδώ μου γράφει ένας φίλος καπετάνιος, ακούγοντάς σας, ο κύριος Τάσος, η ολική πείνα και η ολική ανέχεια είναι πρώτο μπύλων. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε ούτε στην Ευρώπη. Ποιον χαϊδεύουμε? Τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας είπαν ότι θα συμμαχίσουν ξαφνικά με τον Μαδούρο, τον πολιτικό απόγονο του Τσάβες. Αυτοί και αν χρειάζονται, λέει, διεθνές δικαστήριο. Ήμουν στη Βενεζουέλα 4 χρόνια στα πετρέλαια και δυστυχώς τα είδα με τα μάτια μου. Άρα, λέει, η Ευρώπη έχει κουκούτσι μυαλό να καταλάβει τι γίνεται εδώ. Πολύ περισσότερο σας ρωτώ για εδώ. Πιάστηκε εξαπίνηση η Ευρώπη. Δεν περιμέναν αυτές τις εξελίξεις. Από τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, μου επιτρέπετε να το πω έτσι πολύ ομά και απλά. Όταν φτιάνεις ένα μόρφωμα στο οποίο η βάση είναι η οικονομία και πετάς στην άκρη μια φυσική αναγκαιότητα, ένα φυσικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους, της ανθρώπινης ιστορίας, λες ότι εγώ δεν θα έχω κανένα εχθρό και δεν προετοιμάζομαι για τίποτα, για κανέναν πόλεμο, δεν υπάρχει εχθρός για μένα. Και εγώ έχω μόνο ανταγωνιστές και συναγωνιστές στην οικονομία. Αυτά τα πράγματα θα συμβαίνουν. Διότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα βρίσκεται σε μια αδύναμη θέση και ο κόσμος και γενικότερα το παιχνίδι το γεωπολιτικό παίζεται πια όπως το είχαμε προβλέψει εδώ και 30 χρόνια και 25 χρόνια, έτσι στην περιοχή αυτή της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Ασίας της Ανατολικής. Επομένως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δείξει ότι κάτι έχει ξυπνήσει. Μάλιστα αν διαβάζει κανένα στα μέσα διθυράμβους. Ακούμε ότι η Ευρώπη ξύπνησε. Ξύπνησε να κάνει τι? Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τι να κάνει η Ευρώπη. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι να κάνει μια οικονομική πολιτική που να μπορέσει να διευκολύνει τους ευρωπαϊκούς λαούς όσον αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Παρότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι αυτό μπορεί να σταθεροποιηθούν, να είναι υψηλές μέχρι το 2022, αλλά μετά θα αρχίσουν να πέφτουν και αυτό το πράγμα. Άρα μέχρι τότε πρέπει να κάνει μια κοινή πολιτική η οποία θα βοηθήσει τις χώρες. Δηλαδή αυτό που σας είπα, τα χρέη, οι δαπάνες για τις αυξημένες τιμές ενέργειας να μην συμπεριλαμβάνονται στο χρέος, στο έλλειμμα. Είναι απλά πράγματα. Λογιστικά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και στην Ελλάδα, κύριε Μελά, έτσι περαιτέρω, διότι κοιτάξτε τώρα, αναγκαστήκαμε αυτό που πρώτοι βγάλαμε από το παιχνίδι, ως μη οφείλαμε, το λιγνίτι, με έναν τρόπο να τον επαναφέρουμε τις τελευταίες 5 μέρες, αλλά διαβάζω σε εξειδικευμένα οικονομικά site ότι για έναν εξήγητο λόγο ο κατέχον το λιγνίτι ΔΕΗ τον έχει πολύ ψηλά και δεν είναι το χρηματιστήριο των ρήπων. Είναι 620 ευρώ η μεγαβατόρα με λιγνίτι. Και παρότι μπήκε στο σύστημα και έριξε την τιμή, πάλι είναι ακριβώς. Δηλαδή, τι κάνουμε, βγάζουν τα μάτια μας? Νομίζω, ναι, ότι πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο. Γιατί αν περιμένει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ρίχνουν τις τιμές, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Νομίζω ότι
Ακριβώς, πρέπει να ξαναδεί τις τιμές του λιγνίτη, έστω και εις βάρος του προϋπολογισμού. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε κάπως να συγκρατηθούν οι τιμές ενέργειας. Επίσης υπάρχουν και άλλα μέσα, η μείωση του ειδικού φόρου, ναι, κατανάλωσης, το οποίο βεβαίως πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με το δημοσιονομικό χώρο, να μην χάσουν τελείως το στόχο μας. Αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει αν αφήναμε κατά μέρος, παραδείγματος χάρη, τον ΕΜΦΗ, αν το στόχαμε τον ΕΜΦΗ το 2023. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρχαν τρόποι και μέσα να αντιμετωπίσουμε κάπως την καλύτερα τις τιμές της ενέργειας. Σε έναν βαθμό, διότι όπως ξέρετε, αν ανεβαίνουν συνέχεια οι τιμές, είναι δύσκολο μόνο μια χώρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η δυνατότητα η Ευρώπη να κάνει, να παρέμβει σε αυτά τα πράγματα και να δώσει τις δυνατότητες στα κράτη, όπως σας είπα. Σωστά. Σωστά. Από την άλλη, πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί εδώ μου το στέλνουν πάρα πολύ. Έχει μια εξήγηση ο κ. Μελάς. Πώς γίνεται η Κύπρος να προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα και να έχει φθηνότερα στην Αντλία, παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι είναι ειδικό φορέα. Έχουν ρίξει πολύ τον ειδικό φορό κατανάλωση στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και ειδικό, αλλά νομίζω από τη διάβαση ότι έχουν ρίξει πολύ τη φορολογία. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι δομικό το θέμα, λέτε. Ναι, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αγκύλωση της κυβέρνησης, ένας φόβος ότι θα χάσουν πολλά έσοδα, τα οποία θα τα χάσουν από την άλλη μεριά βέβαια, διότι όταν δίνουν επιδόματα και κάνουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, τα χάνουν από την άλλη μεριά. Υπάρχει μια αγκύλωση ιδεολογική, νομίζω, ότι δεν θέλουν να παρέμβουν δραστικά ενάντια στις πεπιθήσεις τους. Και επίσης υπάρχει και η εντύπωση που είχε η κυβέρνηση ότι ήταν ένα παραδικό φαινόμενο και δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με μία είδηση. Μου τη στείλανε από την Κοζάνη και θέλω να τη σχολιάσετε, γιατί καίει τον κόσμο ακόμη ενέργεια και έχουμε και το Φίλιππο. Δεν μας έχει αποχαιρετήσει ακόμη η βαρύ χειμωνιά. Μου γράφουν εδώ. Πέστε στον κύριο Μελά ότι αυτή τη στιγμή πωλείται 12 φορές πάνω από το κόστος του λιγνίτη το ρεύμα από τη ΔΕΗ. Και εδώ είναι το χρηματιστήριο το περίφημο που δεν έχει σχέση με τους ρήπους, διότι η ΔΕΗ πουλάει αυτή τη στιγμή περίπου 600 ευρώ ανά μεγαβατόρα το λιγνίτη. Και επαναλαμβάνουμε, δεν έχει σχέση με το χρηματιστήριο των ρήπων. Έχει σχέση με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Αυτό έδωσε μέγιστη τιμή. Είναι δυνατόν, λέει, αν η ίδια η ΔΕΗ τον δίνει τόσο το λιγνίτη όταν... Ναι, το καταλάβατε. Εδώ θα υπάρχει το εξής απλό. Δηλαδή, είναι που μας λέγανε κόστος... όλοι ότι είχε και το ΔΕΛΤΑ, το δημόσιο, και θα παρεμβαίνει. Αντί να παρεμβαίνει. Αυτό το κόστος, ας πούμε, θα μπορούσε να το επιμερίσει. Δηλαδή, στην ουσία, τι γίνεται, μεταφέρεται όλο το κόστος, το αυξημένο κόστος αυτό, μεταφέρεται στον καταναλωτή. Άρα, θα μπορούσε η κυβέρνηση να παρέμβει και να επιμερίσει το κόστος. Και όταν λέμε καταναλωτή, κύριε Μελά, και θα πάω στο κομμάτι που σας αφορά άμεσα γιατί το ψάχνετε, δεν είμαι μόνο εγώ και εσείς στο σπίτι μου, που είναι προφανώς η πλειοψηφία. Είναι και το πώς λειτουργούν οι παραγωγικές μονάδες, οι επιχειρήσεις. Ακούω επιχειρηματίες που λένε ότι εγώ καλύτερα να το κλείσω αν είναι τρεις φορές απάνω. Δεν βγαίνω. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, εκτός από την κατανάλωση, τους καταναλωτές, για τους οποίους έχουν επικεντρωθεί, μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Και προσέξτε, ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι και ο επιστημιστικός τομέας, ο οποίος είναι βασικός παράγων μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Επομένως, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν επιβαρύνονται μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενέργεια, αλλά και όλα τα μπαρ, τα εστιατόρια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κατά κόρον υπάρχουν στην Ελλάδα, επιβαρύνονται τα μάλα από αυτήν την ενέργεια. Άρα, κάποια προσπάθεια πρέπει να γίνει. Είπε ότι θα ανακοινώσει πάλι τώρα, διάβαζε σήμερα ότι θα ανακοινώσει αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω πότε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέα μέτρα. Θα δούμε. Λέει ο φίλος ο Αργύρης, κύριε Μελά, μα η κρίση δεν οφείλεται στις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής? Αυτή δεν τραβάει το κάρος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, η Ευρώπη, να σας πω ένα στοιχείο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία εισάγει 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικό αέριο, 140 από τις ροές και 15 υγροποιημένο. Τα 60 πάνε στη Γερμανία. Μάλιστα. Θα κλείσω με το εξής. Έχετε περιγράψει την αναγκαιότητα 3 χρόνια πίσω, ανεξαρτήτως πολιτικών καταστάσεων, την ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής, όπου πάνω-πάνω σε κρίσιμους τομείς, έχετε πει, και μάλιστα είπατε χρειάζεται να ξαναδιαβάσουμε τον Γκέινς, χρειάζεται τουλάχιστον μία στοιχειώδη αυτάρκεια
σε βασικά κίνητρα της οικονομίας και μέσα παραγωγικά. Πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή, αναρωτιέμαι τώρα με αυτή την παγκόσμια κρίση, συνεπία ενός πολέμου που έχει όλεθρο, νεκρούς, προσφυγιά, πυρηνικό τρόμο, αλλά έχει και αυτά. Έχει αυτά για όλο τον πλανήτη. Δεν θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στο ίδιο το πολιτικό σύστημα? Δηλαδή τα σιτηρά μας, οι ζωοτροφές μας, τα πετρέλαια κίνησης, θέρμανσης, όλα αυτά δεν θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα σε θέμα? Ήδη η συζήτηση έχει αρχίσει παγκοσμίως και στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες, διότι το σπάσιμο της παγκοσμιοποίησης πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο. Επομένως, όλες οι χώρες αρχίζουν πλέον να σκέφτονται σοβαρά, μεταξύ των οποίων και οι ευρωπαϊκές, αυτό το οποίο μόλις είπατε, δηλαδή έναν τρόπο, όχι αυτάρκειας, αλλά εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσουμε ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, τόσο στην αγροτική οικονομία, στη βιομηχανία μας, στην ενέργειά μας. Άρα δηλαδή να έχουμε μια βάση την οποία την παράγουμε μόνοι μας και να μην εξαρτώμεθα από το λεγόμενο ελεύθερο εμπόριο και από τις εισαγωγές. Δηλαδή αυτό το μοντέλο που μας πρόκειται συνέχεια να εξάγουμε, να εξάγουμε, να εξάγουμε. Επί της ουσίας τι σημαίνει εξάγω? Εξάγω πάνω να πει κλέβω το γειτονά μου για να μπορέσω να εξάγω εγώ ή τον φέρνω σε δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν μια κατάσταση κατά την οποία θα δημιουργηθεί μια βάση εγχώριας παραγωγής σε όλα αυτά τα επίπεδα, που βέβαια δεν θα είναι στο επίπεδο της αυτάρκειας, αλλά σε ένα όλο αυξανόμενο βαθμό, νομίζω είναι το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει πλέον να συζητήσουμε. Θα κλείσω μαζί σας με ένα ερώτημα που στέλνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης από τις Βρυξέλλες. Ρωτήστε σας παρακαλώ πολύ τον κύριο Μελά, μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες η Ρωσία να στηριχθεί στην Κίνα έστω προσωρινά για να αποφύγει μια πιθανή χρεοκοπία? Αν δεν κάνω λάθος, λέει, από την κρίση του 2014 το είχε ξανακάνει. Κοιτάξτε, νομίζω τώρα η χρεοκοπία είναι ένα τεχνικό θέμα, όπως σας είπα αυτό, την οποία την αποφασίζουν οι οίκοι αξιολόγησης και τα χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα, τα οποία ελέγχονται απολύτως από τη Δύση. Αλλά τεχνικά μπορεί να μην το αποφύγει. Το θέμα δεν είναι το τεχνικό. Το θέμα είναι αν πραγματικά θα μπορέσει να στηριχθεί στους συμμάχους της στην Κίνα και σε μια σειρά άλλες χώρες, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει τις σκληρές οικονομικές κυρώσεις. Γιατί πραγματικά οι κυρώσεις είναι πολύ σκληρές αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα τα καταφέρει. Είναι μια μεγάλη χώρα, δεν είναι μια χώρα η οποία, ξέρω εγώ, είναι η Ελλάδα ή είναι... κάτι άλλο, σε ένα μεγάλο βαθμό θα τα καταφέρει, διότι διαμορφώνεται, όπως σας είπα στην αρχή, ένας νέος κόσμος με όλες τις αντιφάσεις του. Δηλαδή από τη μια μεριά είναι η Δυτική με τις ΗΠΑ, από την άλλη μεριά είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και όλες αυτές τις χώρες που μπορεί να έχουν ανταγωνισμούς, προβλήματα μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη η Κίνα με την Ινδία και πάει λέγοντας. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχει η κοινή πεποίθηση ανάμεσα σε αυτές τις χώρες να δημιουργήσουν κάτι εναλλακτικό σε αυτή την κυριαρχία της Δύσης των τελευταίων 300 χρόνων. Μάλιστα. Κώστας Μελάς, θα να το ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, γιατί καλό είναι να σκεφτόμαστε οι συνέπειες θα παραμείνουν για δεκαετίες αυτής της ιστορίας που ξεκινάει από το πεδίο του πολέμου. Κύριε Μελάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.